βράχια που εξέχουν από τη θάλασσα έχουν όμως περιορισμένη επιφάνεια και για το λόγο αυτό δεν δύναται να χαρακτηριστούν ως νησιά, οι σκόπελοι της χώρας εντός των χωρικών της υδάτων φέρουν τα απόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα που έχουν και οι χερσαίες ζώνες, αποτελούν δηλαδή μέρος της κυριαρχίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η Χίνα, ο σκόπελος που βρίσκεται 4,2 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και περιγράφεται ως ύφαλος στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι όπως αποκαλύφθηκε στις αντιθέσεις ένα μελανό σημείο στο οποίο η Τουρκία δείχνει για μία ακόμη φορά τις προκλητικές της προθέσεις. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δείχνει ότι η Τουρκία ακολουθεί συστηματικά την κινέζικη γραμμή της παράνοιας. Γιατί αυτό είναι. Όπως δηλαδή το να λες ότι ένας ύφαλος 35 τετραγωνικά μέτρα σκόπελος. Μέτρα... Μην σκόπελος, το πείτε ύφαλο, τους κάνατε το δώρο. Ακριβώς, σκόπελος 35 μέτρα τετραγωνικά μέτρα έκταση, 2,5 μέτρα πάνω από το νερό. Αν το λες ότι είναι ύφαλος, δηλαδή ότι είναι κάτω από το νερό, είναι ακριβώς σαν αυτό που κάνουν οι Κινέζοι με τον ύφαλο, τον James Shoal, που είναι 20 μέτρα κάτω από το νερό και λένε ότι είναι νησί. Την αποκάλυψη στην εκπομπή έκαναν Έλληνες αλλοίς που ανέβηκαν στο σκόπελο και ύψωσαν πανό, περιγράφοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτό που δείχνουν οι Τούρκοι δεν είναι ύφαλος και πως επί της ουσίας με τον τρόπο αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο δεν οριοθετεί μόνο παράνομα ΑΟΣ εντός ελληνικών θαλασσίων ζωνών, αλλά στη θέση της κοπέλου Χίνα παραβιάζεται και η Αιγυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή παραβιάζεται ελληνική κυριαρχία. Δεν παραβιάζει χωρικά μας? Κατά την άποψή μου, σαφέστατα, και θα πρέπει τη υδρογραφική μας υπηρεσία και το Υπουργείο Εξωτερικών να κινηθούν προς την κατεύθυνση αποτροπής στο μέλλον τουλάχιστον αυτής της παραβίασης, η οποία θα βοηθήσει ως διακατοχική πράξη η οποία έγινε ανεκτή από την Ελλάδα, ιδίως τώρα που παίρνει μια δημοσιότητα δια της εκπομπής σας. Οι Έλληνες αλλοίς βρέθηκαν πάνω στο σκόπελο για να καταδείξουν ότι δεν πρόκειται για ύφαλο, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, και άρα διαθέτει πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν για τις θαλάσσιες ζώνες και όπως προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, στου οποίου την ερμηνεία προχωρούν κατά το δοκούν οι Τούρκοι, παραβιάζοντάς το ανοιχτά. Πλέον η Τουρκία δεν αμφισβητεί απλώς. Κάνει ένα είδος υβριδικού, επαυξημένου, ολοκληρωτικού, άτυπου πολέμου εναντίον της Ελλάδος. Έχει περάσει δηλαδή την πύλη του φρενοκομείου εδώ και καιρό. Δεν είναι ότι θα την περάσει. Απλώς την έχει περάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μας έχει κατά κάποιο τρόπο απαγορεύσει να οδηγηθούμε σε αυτό που πρέπει να οδηγηθούμε. Επιστήμονες και αναλυτές διευκρίνησαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο η Τουρκία δείχνει για μία ακόμη φορά την προκλητική στάση της, ζητώντας από την ελληνική πλευρά να διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη και πάντως σε καμία των περιπτώσεων ανεκτική στάση απέναντι στους Τούρκους και τα σχέδιά τους για την περιοχή.